Γεια σας, ονομάζομαι Παντελής Παπαδοχαλόπουλος, έχω γεννηθεί στην Κρεμαστή. Εδώ τελείωσα το δημοτικό σχολείο, πήγα στο γυμνάσιο στους Μολάους και στην Αθήνα. Τώρα μένω μόνιμα στο Καναδά, αλλά έρχομαι κάθε καλοκαίρι και επισκέπτομαι το αγαπημένο σχολείο. Δίπλα μου έχω τον αγαπητό πατριώτη, Παναγιώτη Δούνια, ο οποίος και αυτός γεννήθηκε στην Κρεμαστή και διαμένει στην Αμερική. Θέλω να τονίσω ότι ο κύριος Δούνιας είναι ο πρωτεργάτης, από τους πρωτεργάτες που τα τελευταία χρόνια δούλεψε και εργάστηκε για να το χωριό μας να πάρει νέα ζωή και... νομίζω περισσότερα θα σας πει ο ίδιος πότε ήρθε και πότε ήταν ο πρώτος που έφτιαξε το πρώτο σπίτι και έτσι παρακίνησε όλων των κρεμαστιωτών. Παρότρινε επίσης όλους τους κρεμαστιώτες να φτιάξουν τα σπίτια μας και να ερχόμαστε να επισκεπτόμαστε το χωριό μας. Εγώ γεννήθηκα το 1928. Δεν πήγα σχολείο γιατί ήταν η κατάσταση. Δεν πήγα σχολείο καθόλου. Όταν έγινε 21 χρονών πήγα στρατιώτη στην Κορέα, γύρισα και μετά πήγα μετανάστευση στον Κάναδα και από τότε συνέχεια έρχομαι στην Κρεμαστή. Αγαπάω το χωριό μου τόσο πολύ και ο καλύτερος κρεμαστιώτης από τους Καναδέζους είναι ο Παναγιώτης ο Παράσης. Ο αγαπητός μου φίλος που έχει κάνει πολλά για το σύλλογο και είναι καλός πατριώτης. Δεν θα παληθεύσω κι εγώ για τον Παναγιώτη τον Παράση. Συνεργάστηκα πολύ στενά και για πολλά χρόνια στο σύλλογο και μαζί του φροντίσαμε να στείλουμε λεφτά στο χωριό για την άσφαλτο, για την εκκλησία. Για πολλά έργα. Εκείνο που θέλω να πω για την Κρεμαστή, χρονολογείται πριν το 1700 και μία εφημερίδα του Γερακείου έχει δημοσιεύσει ότι το 1700 η Κρεμαστή ήταν τέταρτη στο πληθυσμό στην Πελοπόννησο. Ναι. Και τούτο διότι η τοποθεσία ήταν τέτοια που μπορούσαν οι Έλληνες να διαφύγουν και να αποφύγουν τους Τούρκους. Τώρα το καλοκαίρι έχει μεγάλη ζωντάνια. Πολλή νεολαία επισκέπτεται το χωριό μας, γίνονται γλέντια παραδοσιακά. Όλοι οι φίλοι και γνωστοί συγκεντρωνόμαστε και μιλούμε με αγάπη και φροντίζουμε για την αναβάθμιση του χωριού. Πιστεύω να το διαπιστώσετε από τα σπίτια που έχουν φτιαχτεί, από τις πλατείες, τις εκκλησίες και όλα τα σχετικά. Όλα τα έργα του χωριού. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Είναι ένα οικόπεδο και μας το οποίο μαζί με τα βουνά του και τα αποτελεί κατάλληλο για παραθερισμό. Φέτο είχαμε τόσους πολλούς. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Και πολύ νεολαία. Πάνω από 400-500 παιδιά ηλικίας από ενός χρονών μέχρι 30. Μπράβο. Εμένα με παίρνει. Ναι, μίλα και εσύ. 42 ταξίδια έχει κάνει. 45 ταξίδια. 45. Ούτε ο καπετάνης Ολυμπιακής δεν έχει κάνει τόσο. Και τώρα που θα πάω. Καλά να κάνεις. Μπράβο. Θα πάω με σπίτι γη. Για να μην να κάτσουν κάτι άλλο. Το καλύτερο μας παιδί, το καλύτερος γαμπρός. Πολύ καλό. Λέβε Διάνα μου. Μην με παίρνεις όλη την θέμα και γράψουμε. Ωχ, Παναγία. Πρωτεργάτης. Κουτά.
Γεια σας και παροτρύνω όλους τους κρεμαστοριώτες να επισκέπτεται όποτε μπορούν το χωριό μας. Και να έρχονται πάει και τακτικά εδώ. Και να έρχονται τακτικά.